Το δεύτερο θέμα είναι ο κορονοϊός. Ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ας προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε σοβαροί. Με 200.000 άτομα πέθαναν, πάνω από 70 εκατομμύρια. Ίσως περάσουν χρόνια μέχρι να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα. Το ερώτημα εκεί προς τους δύο, βάσει όσων έχετε πει και όσων έχετε κάνει και όσων έχετε πει ότι θα κάνατε από το 2021 και έπειτα, γιατί θα πρέπει να εμπιστευτούν οι Αμερικανοί εσάς περισσότερο από τον αντίπαλό σας για να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση. Έχετε 2 λεπτά. 200.000 νεκροί, πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν κολλήσει τον ιό. Έχουμε 20% των νεκρών και χιλιάδες άνθρωποι προσβάλλονται από τον COVID. Και περίπου 1.000 άτομα την ημέρα πεθαίνουν. Όταν είπε αυτόν τον αριθμό, δήλωσε ότι αυτά τα πράγματα έχουν έτσι γιατί ο πρόεδρος δεν έχει κανένα σχέδιο. Το ήξερε από το Φεβρουάριο πόσο σοβαρά θα ήταν τα πράγματα. Ήξερε ότι είναι θανατηφόρος ασθένεια. Και τι έκανε? Είπε ότι δεν ήθελε να πανικοβάλει τους Αμερικανούς, ενώ γνώριζε πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Και εκείνος πανικοβλήθηκε. Και τι έκανε? Επιμέναμε ότι οι άνθρωποι μας στην Κίνα θα πηγαίναν στη Wuhan για να εκτιμήσουν την κατάσταση και εκείνος δεν τους ζήτησε καν να το κάνουν. Είπε πόσο καλή δουλειά έκαναν και τους χρωστάμε χάρη γιατί είπαν τα πάντα σε μας και μετά δεν έκανε τίποτα, περίμενε. Εγώ τον Μάρτιο είχα ξεκαθαρίσει, όπως και τον Ιούλιο, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να δώσουμε όλα τα προστατευτικά μέτρα, τα χρήματα στα νοσοκομεία για να μπορούν οι άνθρωποι να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές και να, οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σχολεία. Θα έπρεπε να πας στο γραφείο σου και να δώσεις τα χρήματα, χρηματοδότηση για να σώσουμε τις ζωές. Εάν ακούγαμε σένα, η χώρα θα ήταν τελείως ανοιχτή, θα είχαν πεθάνει εκατομμύρια άνθρωποι και ένας θάνατος είναι αρκετός, το φταίξιμο είναι στην Κίνα. Όταν μιλάμε για αριθμούς, δεν ξέρεις πόσοι άνθρωποι πέθαναν τελικά στην Κίνα ή στη Ρωσία. Δεν υπάρχει απόλυτος αριθμός. Αλλά όταν εγώ έκλεισα τα σύνορα, κατηγορήθηκα ως ξενοφοβικός και ως ρατσιστής. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχει κλείσει η χώρα, γιατί ήδη αυτό ήταν τρομερό. Θα πρέπει να κλείσει για άλλους 2 μήνες. Μάλιστα, ο Dr. Fauci δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε εκπληκτική δουλειά και έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους. Οι κυβερνήτες είπαν ότι έκανα μια εξαιρετική δουλειά. Περισσότεροι το παραδέχτηκαν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θα ήταν απαραίτητα στο πλευρό μου το παραδέχτηκαν ότι έκανα μια εξαιρετική δουλειά. Έχουμε τον εξοπλισμό και μάλιστα μου έμεινε εβδομάδες πριν από το εμβόλιο. Έχουμε λιγότερους θανάτους από τους ανθρώπους που μολύνονται. Κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά. Το μόνο στο οποίο δεν έγινε κακή δουλειά λόγω των fake news, γιατί παρότι ό,τι και αν πούμε, εμένα με κατηγορούν και εσένα σε παρουσιάζουν καλύτερα. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Το συνήθισα. Αλλά ποτέ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Εγώ ξέρω να κάνω τη δουλειά. Δεν τα πήγατε τόσο καλά με τον ΙΤΑ 1-1. Ήταν μια καταστροφή. 14.000 άτομοι πέθαναν τότε. Δεν μιλάμε για οικονομική κατάρρευση. Και δεν κλείσαμε τελείως την οικονομία. Αυτός την έκλεισε την οικονομία. Και ο λόγος
Πόσοι, πόσοι σηκωθήκατε σήμερα και έχετε μια απώλεια στο σπίτι σας γιατί κάποιος πέθανε από τον COVID? Πόσοι δεν μπορούσατε να μιλήσατε με τους συγγενείς σας που ήταν στο νοσοκομείο και τελικά πέθαναν? Το Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών προβλέπει ότι μπορούν να ίσως πεθάνουν ακόμα χιλιάδες άνθρωποι μέχρι το τέλος του χρόνου. Και μόνο να φορά μια μάσκα μπορεί να μειώσει αυτόν τον αριθμό στο μισό. Η ιδέα του εμβολίου είναι καλή, αλλά εγώ δεν τον εμπιστεύονται. Και αυτό που εμπιστευόμαστε είναι τον επιστήμονα. Κύριοι, ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Δύο ερωτήσεις για το μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, έχετε επανειλημμένα διαφωνήσει με επιστήμονες. Ο κύριος Ρέντφιλντ, το Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών, είπε ότι το εμβόλιο ίσως είναι προσβάσιμο στο κοινό το καλοκαίρι. Ο Dr. Σλάουι είπε ακριβώς το ίδιο. Εσείς διαφωνήσατε, είναι και οι δύο ένα δίκο. Μίλησα με τις εταιρείες. Άνθρωποι σαν και αυτόν θα το μετέτρεπαν σε πολιτικό θέμα. Εγώ μίλησα με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να μιλήσουν και μπορούν να επιταχύνουν την κατάσταση. Το έχουμε κάνει. Έχουμε δώσει πολιτική χρειά στο θέμα. Διαφωνώ και με τους δύο. Είπε ότι ίσως είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι, αλλά ίσως και νωρίτερα. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε την απάντηση πριν από την 1η Νοεμβρίου. Ίσως και μετά. Εμείς το διαθέσουμε. Έχουμε το στρατό, ο οποίος μπορεί να παραδώσει το εμβόλιο, 200.000 τη μέρα. Μέχρι το Πάσχα ίσως φύγει σαν θαύμα και μήπως μπορούμε να κάνουμε ένεση χλωρίνης στο αίμα και να φύγει ο κορονοϊός. Ήμουν σαρκαστικός όταν το είπα αυτό. Εδώ αυτός ο άνθρωπος μιλάει για ένα εμβόλιο. Κάθε σοβαρή εταιρεία λέει ότι ίσως υπάρχει εμβόλιο μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά η παράδοση και η διανομή ίσως ξεκινήσει από τα μέσα του επόμενου χρόνου. Σε αυτό το ερώτημα, λέτε ότι το κοινό μπορούν να πιστεύετε τους επιστήμονες, αλλά όχι τον Πρόεδρο. Η Καμάλα Χάρις λέει ότι η ειδική στο τομέα της υγείας δεν θα έχουν το ελεύθερο του λόγου. Εσείς και η Καμάλα Χάρις συνεισφέρετε και εσείς στο να υπάρχει ένας φόβος. Και είναι ασκεί πίεση και διαφωνεί με τους ίδιους τους επιστήμονες της ομάδας του. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Είπε ότι δεν θα έχουν το ελεύθερο του λόγου οι επιστήμονες. Πάρα πολύ στο νοσοκομείο η δουλειά τους δεν εξαρτάται από τον πρόεδρο Τραμπ. Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο πολύ γρήγορα. Εσείς πιστεύετε αυτά που σας λέει μετά από τόσα ψέματα που έχει πει για τον COVID? Δεν έχει παραδεχτεί ότι ήξερε πόσο επικίνδυνο θα ήταν το πρόβλημα αυτό από το Φεβρουάριο και δεν σας το είπε. Υπάρχουν στοιχεία. Κοίταζε το χρηματιστήριο ή πανικοβλήθηκε. Πολλοί πέθαναν, πολλοί θα πεθάνουν αν δεν αντιδράσει πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Πήγε στο πανεπιστήμιο, λέξη έξυπνα.
Μην χρησιμοποιείς τη λέξη έξυπνος δεδομένης της ακαδημαϊκής σου επίδοσης που ήταν αρκετά χαμηλή. Τίποτα το έξυπνο δεν υπάρχει στη δική σου πορεία 47 χρόνια. Εάν έπρεπε να κάνεις τη δουλειά που έκανα εγώ και να κλείσεις την μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, θα μιλήσουμε για την οικονομία στην επόμενη ενότητα. Τώρα, σχετικά με τη διαχείριση του ιού μέχρι στιγμής, και οι δύο σας έχετε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό θα επηρεάσει το πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση, ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει. Κύριε Biden, ήσασταν πολύ πιο απρόθυμος για το ξανάνοιγμα των σχολείων και της οικονομίας. Εγώ έχω ένα πλάνο. Πρέπει να δώσουμε στις επιχειρήσεις τα χρήματα και την ευκαιρία να ξανανοίξουν με τα υγειονομικά μέτρα που χρειάζονται. Αχ, ας σταματήσει για λίγο. Η Νάνση Πελόση έχει ένα σχέδιο, αλλά δεν θα συναντηθεί μαζί τους. Δεν θέλουν οι Ρεπουμπλικανοί να συναντηθούν με την γερουσία. Πάνε και παίζουν γκολφ. Αυτό το ερώτημα για το ξανάνοιγμα της οικονομίας θέλει να κλείσει τη χώρα. Εγώ θέλω να την κρατήσω ανοιχτή. Μισό λεπτό. Ας απαντήσω λιγάκι. Θέλει να κλείσει τη χώρα. Έπρεπε να το κάνουμε γιατί δεν ξέραμε τίποτα για την ασθένεια. Τώρα βρήκαμε ότι οι άνθρωποι ηλικιωμένοι που έχουν προβλήματα με το διαβήτη και προβλήματα καρδιάς είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Οι νεότεροι άνθρωποι δεν είναι τόσο ευάλωτοι, αλλά εκείνος θέλει να την κλείσει. Θέλει να κλείσει την οικονομία. Αν δούμε ορισμένες πολιτείες, ένας από τους λόγους και θέλουν να κρατήσουν και την οικονομία κλειστή μετά τις εκλογές είναι γιατί είναι πολιτικό θέμα. Αυτές οι πολιτείες δεν κάνουν καλή δουλειά με το να κρατάνε την οικονομία σε καταστολή. Δηλώσατε ότι έχετε αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα των μασκών ως μέτρο μείωσης της εξάπλωσης. Πρέπει να καταλάβετε. Έχω και εγώ τη μάσκα μου εδώ, ας τη φορέσω. Θα τη φορέσω όταν θεωρώ ότι την χρειάζομαι. Εδώ, μάλιστα, όλοι δεν τηρούν οι αποστάσεις. Έχουμε όλοι κάνει τεστ. Τη φοράω τη μάσκα όταν χρειάζεται. Όχι όπως αυτός. Φοράει τη μάσκα του συνέχεια. Κύριε Biden, ο τρόπος να ανοίξουμε ξανά τις επιχειρήσεις είναι να τους δώσουμε ένα σχεδιασμό. Για τις μάσκες τώρα. Οι μάσκες κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Εάν το Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών δήλωσε ότι αν φοράμε μάσκες μέχρι τον Ιανουάριο, ίσως γλιτώσουμε χιλιάδες ζωές. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν υποστήριξε το αντίθετο. Ο Dr. Fauci είπε το ακριβώς αντίθετο και μάλιστα το υποστήριξε πολύ έντονα ότι οι μάσκες δεν προσφέρουν τίποτα. Σε ένα άλλο θέμα, η διαφορετική προσέγγιση, μάλιστα, φαίνεται και στο πώς κάνατε την προεκλογική σας εκστρατεία. Συγκεντρώσατε πάρα πολύ πλήθος έξω μεν. Εσείς, κύριε Biden, έχετε πολύ μικρότερες εκδηλώσεις, γιατί κανένας δεν θα έρθει, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Γιατί εσείς, κύριε πρόεδρε, έχετε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις? Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν αυτά που έχω να πω. Έχω 35.000 άτομα στα αεροδρόμια και μέχρι στιγμής δεν είχαμε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Οι εκδηλώσεις είναι έξω, σε εξωτερικό χώρο. Έχουμε φοβερό πλήθος που έρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είδατε μία από τις τελευταίες συγκεντρώσεις, ένας δημοσιογράφος ήθελε να τον ρωτήσει κάτι και εκείνος του είπε να βάλει τη μάσκα του και τον ρώτησε αν έχει κάνει τεστ.
για τον κορονοϊό. Εγώ τον νοιάζει αν εκείνος θα είναι καλά. Δεν τον νοιάζει για τους υπόλοιπους. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με 35-40.000 άτομα συγκεντρώσεις. Η στάση του είναι τελείως ανεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το θέμα με τα μέτρα κοινωνικής απόστασης. Εάν είχατε το πλήθος που έχουμε εμείς, θα κάνετε το ίδιο.